Πριν θα πω το σημερινό βίντεο, θα ήθελα να πω κάτι που είναι πολιτική σπίρτος, το οποίο είναι το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται συλλαλητήρια σε πολλά σημεία της Ελλάδος, όπως π.χ. στην Τολεμαΐδα, για το ξεπούλημα των 40% της ΔΕΗ. Και αυτό προϋποθέτει κάποια γεγονότα. Λοιπόν, το σημερινό βιντεάκι θα είναι για το ξεπούλημα της ΔΕΗ σε σχέση με την επιβίωση. Δηλαδή, πώς επηρεάζει ο λάθος έκφραση της κομμένης ηλεκτροδότησης εμάς όλους τους Έλληνες. Ωραία, όλη την Ελλάδα. Καταρχήν, σας έχω πει ότι η σηκωμένη ηλεκτροδότηση θα χρειαστεί να έχουμε λάμπες LED, είτε κανονικές, είτε με μία μπαταρία, είτε φακούς κεφαλής, είτε οτιδήποτε. Ωραία. Λοιπόν, οι πιο πολλοί, αυτό το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναλέω και νομίζω όλοι καταλαβαίνετε, συγγνώμη, γιατί το ξαναλέω. Οι πιο πολλοί, λοιπόν, σηκωμένη ηλεκτροδότηση θα πηγαίνουν να κοιτάνε τους πίνακες της ΔΕΗ, τις μπρίζες και όλα αυτά. Στην κομμένη ηλεκτροδότηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα υπάρξει κομμένη ηλεκτροδότηση, δεν είναι το ότι κόβεται το ρεύμα κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, για μία, για μισή ώρα και μετά επανέρχεται. Όταν μιλάμε για κομμένη ηλεκτροδότηση, κομμένη ηλεκτροδότηση. Λοιπόν, ο πιο πολύς κόσμος, εκτός από αυτό που σας είπα, θα είναι πανικοβλημένος. Δηλαδή, δεν θα γνωρίζει τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει. Λοιπόν, οι πιο πολλοί, σας είπα, θα πηγαίνουν να κοιτάζουν τους πίνακες, τις μπρίζες
και τα σχετικά. Άλλοι θα νομίζουν, ας πούμε, ότι έχει κοπεί για λίγο το ρεύμα και θα επανέλθει κλπ. Και εν ολίγης, όπως σας είπα, οι πιο πολλοί δεν θα γνωρίζουν τι έχει συμβεί τώρα. Θα υπάρχουν και κάποια άτομα ανάμεσα στους πολλούς που δεν θα έχουν προμηθευτεί ούτε λάμπες LED, ούτε πολλούς φακούς, ούτε τίποτα. Βέβαια, εντάξει, τώρα θα μου πείτε, ποιος δεν έχει ένα φακό σπίτι. Ωραία. Πέρα όμως από τον ένα φακό, χρειάζονται κι άλλοι. Λοιπόν, και δεν, οι πιο πολλοί δεν τους έχουν προμηθευτεί, δεν θα έχουν προμηθευτεί ούτε λάμπες LED ούτε τίποτα. Εκεί το καλύτερο που έχουν να κάνουν σε αυτή την περίπτωση και το μοναδικό, όχι το καλύτερο, λάθος έκφραση, το μοναδικό, είναι να πάνε να βρουν ένα κερί ή τουλάχιστον ένα κεράκι ρεσό. Ξέρετε, από αυτά που είναι στο αλουμίνιο τα μικρά, τα ρεσό τα κεράκι. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα και καλό θα ήταν και καλό είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα, δηλαδή δεν έχουν ούτε μία λάμπα LED, γιατί δεν λέμε. Σας είπα ότι σπίτια μας όλοι έχουμε ένα φακό, ωραία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα φακό, μιλάμε για πολύ περισσότερους. Λοιπόν, καλό θα ήταν και καλό είναι να πάτε να προμηθευτείτε λάμπες LED, όπως αυτές εδώ. Όπως αυτή εδώ, όπως αυτή εδώ που είναι φακός μπελόκ, όπως αυτή εδώ που είναι και μπορεί δηλαδή να μπει και στο τοίχο και να κολληθεί, βλέπετε εδώ, και γι' αυτό και το τραβάς και ανάβει, βλέπετε. Όπως το φακό κεφαλής, επίσης είναι φακός μπελόκ, βλέπετε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι για όσους δεν το έχουν πάρει στα σοβαρά, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, καταρχήν, άμα
απολυθεί η ΔΕΗ, θα υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Τώρα με αυτά που σας λέω, δεν θέλω ούτε να σας πω τίποτα ότι να σας βάλω δηλαδή σε σκέψεις να πείτε αυτός τι μας λέει, μας αγχώνει κλπ. Λοιπόν, αλλά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Λοιπόν, και σε ένα τέτοιο πρόβλημα τη λύση τη δίνουν αυτά εδώ που σας έδειξα. Όλα. Αυτά εδώ. Τώρα, όπως σας είπα, οι πιο πολλοί τα έχετε, υπάρχουν άτομα όμως που δεν τα έχουν. Και καλό θα είναι, καλό θα ήταν και καλό θα είναι να πάτε σε μαγαζιά που πουλάνε λεντοτενίες, που πουλάνε φακούς LED, που πουλάνε ηλεκτρολογικά κλπ. Ωραία, να προμηθευτείτε. Λοιπόν, όταν, αν γίνει κάτι τέτοιο, και φυσικά να πω και το άλλο που ξέχασα να πω, όχι μόνο ένα φακό, πληθώρα φακούς από LED, πληθώρα φορτισμένων μπαταριών και πληθώρα μπαταρίες. Ωραία, είτε κανονικές, δηλαδή είτε τέτοιες, είτε αλκαλικές, είτε αλκαλικόμενες. Λοιπόν, πω μία ιστορία. Ωραία. Λοιπόν, για να δείτε ότι μερικός κόσμος δεν θα γνωρίζει, γιατί δεν θα γνωρίζει τι έχει συμβεί. Έχω ένα φίλο ο οποίος μένει σε Λαμίνα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ενώ έβρεχε, έγινε διακοπή ρεύματος και αυτός έχει κάτι φώτα ασφαλεία. Και αυτά τα φώτα άρχισαν και λειτουργούν. Βέβαια δεν λειτουργούν συνέχεια, λειτουργούν για κάποιες ώρες. Λοιπόν, και πάει μια κυρία επίσκεψη στην οικογένεια αυτή που σας λέω, να τους κάνει επίσκεψη, και βρίσκεται μπροστά σε μία έκπληξη. Ενώ είχε διακοπεί το ρεύμα από τη βροχή, φανταστείτε δηλαδή πόσο έβρεχε, είδε τα φώτα ασφαλείας να ανάβουν και απόρρισε. Λοιπόν, αυτό σας το λέω γιατί, σας το είπα γιατί. Όπως σας είπα και πριν, γιατί θα υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος δεν θα γνωρίζει τι μπορεί να έχει συμβεί.
Γι' αυτό πηγαίνετε, προμηθευτείτε μπαταρίες, φορτιστές μπαταριών, φώτα LED, LED-ταινίες, κεριά. Αυτά τα κεράκια τα ρεσώ, ώστε να μην μείνετε στο σκοτάδι αν γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή στο ενδεχόμενο ενός μιας τέτοιας κομμένης ηλεκτροδότησης. Αν τώρα υπάρχουν άτομα που δεν έχουν προμηθευτεί λάμπες LED, όπως αυτή εδώ που σας έδειξα, τι εδώ, ή άλλες, ή αυτό εδώ που είναι μπελόκ κλπ. Και έχουν μόνο τα κεριά και τα κεράκια τα ρεσό, οπωσδήποτε την άλλη μέρα το πρωί θα πάνε να αγοράσουν όπως και τίποτε. Όπως και τίποτε. Και μπαταρίες και φωτιστές μπαταριών και λάμπες LED και λοιπά. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι τώρα, κάποια άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, δεν πιστεύουν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όλοι πιστεύω δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως δεν θέλουμε να ακουστεί και να ελεγχθεί. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα, έχω να πω το εξής. Και κυρίως σας είπα, είναι ηλικιωμένα άτομα. Γιατί, εντάξει, μπορεί τα βίντεο να τα βλέπουν και ηλικιωμένα άτομα και δηλαδή μεγάλης ηλικίας κλπ. Ο καθένας μπορεί να μπει στο YouTube να δει ό,τι θέλει κλπ. Λοιπόν, έχω να πω ένα πράγμα. Ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, όσοι δεν πιστεύετε και ενδεχομένως έχετε ακούσει το βίντεο, θα με καταλάβετε. Καταρχήν, οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος φοβάται το σκοτάδι. Παράδειγμα, αν κάποιος δουλεύει και ξέρω εγώ κάποιο άλλο άτομο από την οικογένειά του είναι σπίτι, και έχει γίνει αυτό που σας λέω, δηλαδή κομμένη ηλεκτροδότηση, το οποίο φοβάται αυτό το άτομο όμως, γιατί όπως σας είπα και ξαναλέω, υπάρχουν άτομα που φοβούνται και το σκοτάδι και να μείνουν μόνο τους, θα συνιστούσα να
πάρει ένα κερί ή ένα κεράκι ρεσό ή οτιδήποτε άλλο έχει σπίτι του, γιατί εκεί την ώρα προσπαθεί να βρει ό,τι να είναι, οτιδήποτε, ωραία, για λίγο φως. Ωραία. Και να πάει σε μια φίλη, σε ένα φίλο, σε μια γειτόνισσα, σε ένα γείτονα, ο οποίος θα έχει προμηθευτεί όλο τον εξοπλισμό που πρέπει για τη μη κομμένη, για την, μη λέω, για την κομμένη ηλεκτροδότηση, και ο οποίος, λοιπόν, δηλαδή, μην προτιμότερο είναι αυτό από το να κάθει σπίτι μόνη της, με αποτέλεσμα να φοβάται και, εντάξει, εκτός και από το, και από το να ανάψει, ας πούμε, ένα κερί ή κάτι, ωραία, γιατί το κερί εκτός από το φως είναι και μια συντροφιά, έτσι. Όπως σας είπα τώρα, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ήδη δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό. Ήδη, όπως σας είπα, γίνονται συλλαλητήρια και θα συνεχίσουν να γίνονται, όπως η Πτολεμαϊδά και αλλού. Και εγώ προσωπικά να ευχηθώ να μην υπάρξει τέτοιο θέμα, ωραία, επίσης να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους, καλή Ανάσταση, να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, βέβαια, εντάξει, τώρα με τους Τούρκους πάνω από το κεφάλι μας, εντάξει, είναι κάπως δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά εντάξει, να περάσετε καλά, ωστόσο, όσοι φύγετε έξω ή όσοι μείνετε εδώ, να πω και για ένα βίντεο το οποίο θα βγει στις 15 του μηνός και το οποίο θα είναι καλό για το θέμα επιβίωσης. Δηλαδή, θα βγω εγώ στο δρόμο, οπουδήποτε, να, και θα αρχίσω να ρωτάω άτομα ποιος ξέρει από επιβίωση και ποιος όχι, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, το βιντεάκι αυτό θα βγει στις 15 του μηνός, ημέρα Σάββατο. Λοιπόν,